κύριοι, καλή σας μέρα. Σε τέσσερα βασικά σημεία, τα οποία αφορούν στη χρηματοδότηση των ταμείων, συμφώνησαν χθες κυβέρνηση και ΓΕΣΕ χωρίς τη συμμετοχή της ΑΔΔΗ. Το θέμα της 35ετίας και οι όροι συνταξιοδότησης θα συζητηθούν σε 10 μέρες, αφού η κυβέρνηση μελετήσει τις προτάσεις της ΓΕΣΕ. Κυπριακό και Σκόπια θα συζητήσει με τον πρόεδρο Μπούς ο πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στη σημερινή συνάντησή τους στο περιθώριο της διάσκεψης κορυφής της ΔΑΣΕ στο Ελσίνκι. Αύριο ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρωθυπουργό κ. Ντεμιρέλ. Η Βρετανική Προεδρία της Κοινότητας αποδέχεται ότι οι σχέσεις ΕΟΚ-Τουρκίας εξαρτώνται από την πρόοδο στο Κυπριακό, δήλωσε ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Ντάγκλας Χέρτ. Στο Ελσίνκι, τα μέλη της ΔΑΣΕ αποφάσισαν να οργανώσουν ειρηνευτικές αποστολές στην πρώην Ιουγκοσλαβία. Επίσης, έδωσαν προθεσμία 100 ημερών στην κυβέρνηση του Βελιγραδίου να σταματήσει τις εχθροπραξίες με την προειδοποίηση ότι η χώρα θα αποπεμφθεί οριστικά από τη διάσκεψη. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά, η οποία κατέστρεψε περίπου 100 στρέμματα δάσους στον Άγιο Μερκούριο της Πάρνηθας. Μειωμένες κατά μία δραχμή είναι οι ανώτατες τιμές των υγρών καυσίμων αυτή την εβδομάδα. Κανείς δεν εμποδίζει τον ΟΤΕ να εισέλθει και στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας, αλλά αφού αναβαθμιστεί την επιχειρηματική δομή του, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Τζανής Τζανετάκης. Νέα πολιτική γραμματεία εξέλεξε με ψηφοφορία η Κεντρική Επιτροπή του Συνασπισμού. Συνεχίζεται στο Βόλο η δίκη για το θάνατο του καθηγητή Τεμπονέρα. Διάλογος επί του νομοσχεδίου για τα ναρκωτικά μεταξύ του Υπουργού Υγείας κ. Σούρλα και των αρμοδίων φορέων αρχίζει σήμερα. Νέα ισχυρή μετασεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Λος Άντζελες. Θύματα και ζημιές δεν αναφέρθηκαν. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο του σταθμού μας στις 9. Δείτε τώρα τη συνέχεια της εκπομπής Καλημέρα Ελλάδα με τον Γιώργο Παπαδάκη. Καλό πρωινό.